Την ώρα που η ένταση στην Ουκρανία κλιμακώνεται και οι διαδηλωτές έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στην έδρα της κυβέρνησης στο κέντρο του Κιέβου, η Ενωμένη Αντιπολίτευση κατέθεσε πρόταση μορφής στην κυβέρνηση, ζητώντας να ξεκινήσει η διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνη στο Κοινοβούλιο. Η κίνηση αυτή έχει σημάδια πραξικοπήματος, σχολίασε ο Πρωθυπουργός Αζάροφ. Απαιτούμε την παραίτηση της κυβέρνησης, να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που σήκωσαν το χέρι τους στα αθώα παιδιά μας, είπε ο Όλεχ Τιάνιμποκ του κόμματος Βόβοντα σε κοινή του ομιλία με τους υπόλοιπους ηγέτες της αντιπολίτευσης. Μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ούτε εμείς οι τρεις μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Αν όμως γίνουμε χιλιάδες, η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα, είπε ο Βιτάλη Κλίτσκο του κόμματος Γροθιά. Ο πρόεδρος της Ράδα, Βολόντιμιρ Ρίμπακ, επιβεβαίωσε ότι η πρόταση μορφής της αντιπολίτευσης θα τεθεί σε ψηφοφορία. Πάντως είναι αμφίβολο ότι θα υπερψηφιστεί, καθώς η πλειοψηφία του κόμματος των περιφερειών του πρόεδρου Γιανουκόβιτς είναι ακόμα ισχυρή, παρά τις απώλειες κάποιων βουλευτών που τάχθηκαν στο πλευρό των διαδηλωτών. Για να υπερψηφιστεί η πρόταση μορφής, πρέπει να ταχθούν υπέρ τουλάχιστον 226 βουλευτές.